Και σας έβλεπα από το παράθυρο που περάσατε τρεις μέρες εδώ μαζί μας. Καλύτερα θα ήταν αυτή η διαδικασία να είχε γίνει αφού θα είχε αποφανθεί η δικαιοσύνη για όλα όσα κρεμούν και από εκεί και πέρα καλό ξημέρωμα. Πήγαν καλά οι πολύ ψηλές οι τιμές. Πήγανε πολύ ψηλά οι άδειες, θεωρείτε. Έτσι νομίζω. Κάποιοι μίλησαν για εξωτερικές τιμές και χρήματα που δεν βγαίνουν. Δεν θα είναι βιώσιμα κανάλια με τέτοια νούμερα. Δεν θέμα το βιώσιμο. Είναι ο καθένας το προσέγγισε όπως νόμισε. Μου έκανε εντύπωση πάντως. Μου έκανε εντύπωση πάντως το ύψος. Είχαμε φανταστεί ότι θα πάει ψηλά, αλλά δεν νομίζω ότι είχαμε φανταστεί να πάει τόσο ψηλά. Πώς περιγράφετε τη διαδικασία? Η διαδικασία τη ζήσατε. Νομίζω ότι ήταν υπερβολική. Ακολουθήσατε ως τάρε μέχρι τέλος ψηλά σε όλα τα χτυπήματα, σε όλες τις άδειες? Νομίζω πως όχι. Όχι. Νομίζω πως όχι. Πού σταματούσατε αν επιτρέπετε? Θα τα πει όλα η Επιτροπή. Οι συνθήκες διαβίωσης εκεί τρεις μέρες ήσασταν. Σε πρώτη φάση θα βρω κάποιο τρόπο να πάω σπίτι μου. Αναμένετε ότι άλλοι υποψήφοι θα βάζανε τόσο ψηλές προσφορές? Τόσο ψηλά όχι, όχι, να είμαι ειλικρινής, όχι. Εστάσεις για τη διαδικασία, εστάσεις? Εμείς ήμασταν πολύ απομονωμένοι, οπότε δεν πήραμε χαμπάρι τίποτα. Κοιτάξτε, επόμενη μέρα δεν είναι θέμα αυτό. Είναι μια διαδικασία η οποία από τη στιγμή που από τον νόμο και από την προκήρυξη κατά την άποψη πολλών έπασχε από πάρα πολλά νομικά ζητήματα. Θα ήταν καλύτερα αυτά να είχαν κρυθεί πριν από τον πληστηριασμό. Θα κρυθούν εκ των υστέρων και θα δούμε. Ο ΣΤΑΡ θα δείτε δηλαδή? Όχι, κοιτάξτε, η διαδικασία είναι ότι η εκτελεστική εξουσία ψηφίζει ένα νόμο και αυτός ο οποίος έχει την άποψη ότι ο νόμος αυτός πάσχει προσφεύγει στη δικαστική εξουσία, η οποία και κρίνει αμετάκλητα για το τι θα γίνει. Αυτό θα γίνει τους επόμενους 1-2 μήνες, οπότε θα το δούμε εκ των υστέρων. Για τους εργαζόμενους των σταθμών που δεν πήραν άδεια, όπως του ΣΤΑΡΤ, έχετε να... Κοιτάξτε, υπάρχει μια μεγάλη εκκρεμότητα. Δεν έχει. Αύριο πάμε και κάνουμε δουλειά μας. Ναι, αλλά ο κόσμος θα γίνει. Καλό ξημέρωμα. Φαντάζομαι όλοι.